Και θέλουμε να σας ενημερώσουμε για μια νέα πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής στη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δυτικής Μακεδονίας στην ΑΓΚΟ, προκειμένου να στηρίξουμε κάτι το οποίο είναι κοινά διαπιστωμένο. Ποιο? Αποτελεί κοινή διαπίστωση, αποτελεί συνισταμένη άποψη το ότι η ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να στηριχθεί στην επιχειρηματικότητα. Και συνηθίζω και λέω πολλές φορές ότι τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία γίνονται σε έναν τόπο, έτσι και στη Δυτική Μακεδονία, δεν έχουν κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και την επιχειρηματικότητα. Που η επιχειρηματικότητα με τη σειρά της ασφαλώς θα ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, εισοδημάτων και άρα θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και θα δώσουμε αιτίες στους κατοίκους της περιοχής μας να παραμείνουν στον τόπο τους, αλλά και κάποιους άλλους οι οποίοι δεν είναι από τον τόπο μας και θεωρήσουν ότι ο τόπος μας είναι ελκυστικός για επενδύσεις, να πάρουν την απόφαση να επενδύσουν στη Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και προεκλογικά λέγαμε μεταξύ των άλλων ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια δομή έτσι ώστε να γίνουμε ελκυστικοί στις επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία και κυρίως στις μεγάλες επενδύσεις οι οποίες θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην απασχόληση και στο εισόδημα. Όμως ας μην ξεχνούμε ότι και η τοπική επιχειρηματικότητα η οποία αναδεικνύει και επενδύει το τοπικό κεφάλαιο, το τοπικό διαθέσιμο κεφάλαιο είναι επίσης κάτι το ζητούμενο. Προς την κατεύθυνση αυτή λέγαμε και ήδη το έχουμε κάνει πράξη ότι θα στήσουμε έναν μηχανισμό ο οποίος θα έχει έγνοια για τους επενδυτές που έρχονται στην περιοχή μας, θα μεριμνά έτσι ώστε να επιταχύνονται οι αδειοδοτικές διαδικασίες και τέλος θα έχει σαν σκοπό να συμβάλλει σε μια κοινή προσπάθεια που γίνεται από όλους τους φορείς, από την περιφέρεια, την αναπτυξιακή, τα επιμελητήρια, όλους όσους έχουν συμφέρον από την ανάπτυξη της περιοχής μας, προκειμένου να γίνουμε, επαναλαμβάνω, πιο ελκυστικοί. Αυτή η δομή έχει ήδη συσταθεί, είναι έτοιμη να λειτουργήσει και θα γίνει η παρουσίασή της από τον Γενικό Διευθυντή της ΑΓΚΟ, τον κύριο Σιδηρόπουλο και από τα στελέχη που είναι εδώ δίπλα μας. Ταυτόχρονα να πω ότι προκειμένου αυτή η δομή και ο τόπος μας να γίνουμε πιο ελκυστικοί, ήταν επιλογή μας και επιλογή μου να έχουμε ιδιαίτερη αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε αυτά τα οποία θέτουμε και ζητούμε για ενίσχυση της ελκυστικότητάς μας ως μιας περιοχής όπου μπορεί κανείς να ζει και να εργάζεται, να γίνονται πράξη μέσα από τις υπηρεσίες μας με τη συμβουλή των αντιπεριφερειάρχων μας. Άρα, επομένως, έχουμε ένα σύμπλεγμα δομών και ένα σύμπλεγμα ανθρώπων και διαδικασιών που θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Πριν πούμε σε λεπτομέρειες αναφορικά με το ρόλο και το αντικείμενο του κέντρου, επιτρέψτε μου να κάνω έτσι μια πολύ μικρή εισαγωγή που έχει να κάνει με το ζητούμενο που είναι η προσέλκυση επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία, η οποία πολλές φορές το χρονικό διάστημα το οποίο διανύουμε, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την περιφέρειά μας, δημιουργεί ερωτήματα, δημιουργεί γιατί δεν έρχονται επενδύσεις ή ουσιαστικά γιατί, τι φταίει που δεν έχουμε μία ροή χρηματοδοτήσεων και ό,τι έχει να κάνει ουσιαστικά με την επιχειρηματικότητα και τη στασιμότητα η οποία παρατηρείται. Εγώ να θέσω οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι τέσσερις. Τρεις ουσιαστικά οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα τοπικά χαρακτηριστικά. Καταρχάς, βασικός παράγοντας το χρηματοδοτικό πλαίσιο, τα χρηματοδοτικά κίνητρα τα οποία πρέπει να είναι ελκυστικά προκειμένου να αξιοποιούνται από τις διαφερόμενες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Δεύτερον, οι υποδομές, και όταν λέμε υποδομές μιλούμε για επιχειρηματικές υποδομές και υποδομές δικτύων, οδικά, σιδηρόδρομο και τηλεπικοινωνίες. Και τρίτον, και ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ σήμερα, οι δομές και γενικότερα οι μηχανισμοί υποστήριξης επιχειρηματικότητας. Αυτό το τρίπτυχο είναι απαραίτητο προκειμένου να έχουμε επενδύσεις και ανάπτυξη σε μια περιοχή. Δεν είναι μόνο όμως αυτό, γιατί πολλές φορές λέμε ότι στείλουμε δομές και δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
Και εμείς σαν αναπτυξιακός οργανισμός από το 1992 υλοποιούμε προγράμματα ως φορέας υλοποίησης, ως φορέας διαχείρισης ενδιάμεσος φορέας, υποστηρίζοντας την Ήπεθρο της Δυτικής Μακεδονίας και τα αστικά κέντρα με χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία πλην πέραν αυτών των τριών είναι και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, το γενικότερο οικονομικό κλίμα, το οποίο πολλές φορές είτε λειτουργεί επιταχυντικά είτε λειτουργεί επιβραδυτικά για την ανάπτυξη επενδύσεων. Συνεπώς, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι ένα ζήτημα, ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ παραγωγικό και θα πρέπει ο καθένας από την δική του πλευρά να μπορέσει να βάλει το δικό του λιθαράκι για να υπάρχει τελικό αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, πρώτον γιατί αυτός εμπνεύστηκε αυτό το μηχανισμό και δεύτερον για την εμπιστοσύνη που δίνει στον αναπτυξιακό οργανισμό, στην ΑΝΦΟ, για τον οποίο φυσικά ήταν πρωτεργάτης και γενικός διευθυντής για πολλά χρόνια. Συνεπώς γνωρίζει πολύ καλά και τις ανάγκες της περιοχής ως τεχνοκράτης και τις δυνατότητες, αλλά και τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ΑΝΦΟ ως αναπτυξιακός οργανισμός και της πολυετούς δουλειάς που έχει κάνει τόσα χρόνια μέσα από τις αποδομές και δίκτυα για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, είναι ένα έργο πρόκληση και είναι ένα έργο που τολμά να αναλάβει για πρώτη φορά μια περιφέρεια. Προσπαθούν και άλλες περιφέρειες να συστήσουν τέτοιους μηχανισμούς για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε όλο τον κύκλο ζωής, όπως λέμε εμείς οι οικονομολόγοι τουλάχιστον. Από την έναρξη μιας επιχείρησης, και εδώ δεν θα διαχωρίσω το ύψος μιας επένδυσης, δηλαδή υπάρχουν δομές στην πολιτεία αυτή τη στιγμή που ασχολούνται με επενδύσεις, με την υποστήριξη επενδύσεων, εφόσον αυτές ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Εμείς εδώ διαπιστώνουμε χρόνια τώρα ότι σαφέστατα υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη να προσελκύσουμε επενδύσεις στην περιοχή μας για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα κόκκινα που θα δείτε στην παρουσίαση, την ύφεση της επιχειρηματικότητας, την ταχεία απολιγνητοποίηση, την υψηλή ανεργία, την πληθυσμιακή συρρήκνωση και την συνεχή διαρροή που έχουμε επιστημονικού δυναμικού από την περιοχή μας. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες, θα έπρεπε η περιφέρεια σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς να δημιουργήσει και εργαλεία, να έχει μια φαρέτρα δηλαδή με όπλα και να δώσουμε έναν πόλεμο, γιατί περί πολέμου πρόκειται, έτσι ώστε και να συγκρατήσουμε τον κόσμο στην περιοχή και να δώσουμε έμπνευση στην επιχειρηματικότητα. Η ΑΝΦΟ ως μηχανισμός έχει αυτή τη συγκεκριμένη εμπειρία στα θέματα στήριξης επιχειρηματικότητας. Είτε υποστηρικτικά στο να υλοποιηθεί μια επένδυση, είτε υποστηρικτικά στο να αποφασίσει ο επενδυτής του τι θέλει να κάνει και με ποια χρηματοδοτικά πλαίσια. Αυτή τη στιγμή εμείς συνεργαζόμαστε και με τη μετάβαση και με τη διαχειριστική αρχή του ΔΑΜ, με όλους τους μηχανισμούς και φορείς, γιατί έχουμε υπογράψει, όπως γνωρίζετε, μάλλον έχει αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, όπου στην ουσία τι λέει το μνημόνιο συνεργασίας, ότι η γνώση που υπάρχει σε όλους τους φορείς, στο Πανεπιστήμιο, στη βάση δεδομένων των μελετών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, στην ΑΜΒΟ, στη μετάβαση, είναι γνώση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, πετύχαμε καταρχήν να συνεργαζόμαστε στο επίπεδο της διάχυσης των πρακτικών και των γνώσεων μεταξύ μας όλοι αυτοί οι φορείς. Το δεύτερο που πετύχαμε είναι ότι κάτι που έχει μελετηθεί να μην ξαναμελετηθεί. Το Περιφερειακό Ταμείο έχει μία βάση δεδομένων, όπως γνωρίζετε, ένα αποθετήριο μελετών, όπου κάθε πολίτης εντελώς δωρεάν μπορεί να αντλήσει για αυτό που θέλει, με λέξεις κλειδιά, όλα τα στοιχεία που θέλει. Επομένως, η υπογραφή αυτού του μνημονίου συνεργασίας αποτυπώνει και την ανάγκη, αλλά και στην πράξη ότι συνεργαζόμαστε. Βλέπω τώρα στην πράξη ότι ο ένας μεγάλος επενδυτής, και μεγάλος μπορεί να είναι και τοπικός επενδυτής, όταν θέλει να κάνει κάτι, τουλάχιστον αυτά είναι τα μηνύματά μου, έρχεται στην περιφέρεια και λέει: θέλω να επενδύσω. Εσείς ως περιφέρεια, τι μπορείτε εσείς να κάνετε για μένα, για να κάνω και εγώ για τον τόπο σας, και για μένα πρωτίστως ως επιχειρηματίας, αλλά και για τον τόπο σας κατά δεύτερον. Εκεί λοιπόν καθόμαστε και συζητούμε πραγματικά ποιες υπηρεσίες ή και ποιες εξυπηρετήσεις μπορούμε εμείς να προσφέρουμε. Νομοθετικά, όπως γνωρίζετε, το φορολογικό πλαίσιο είναι δεδομένο. Εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε,
Επομένως, όλα τα άλλα τα θέματα υποδομών και επιτάχυνσης των διαδικασιών, και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, τους λέμε ότι αυτά μπορούν να τα προσφέρουν. Μας λένε, εγώ το έχω ζήσει δηλαδή, ότι με αυτά που μας λέτε και μόνο, είστε ελκυστικοί για μας.